Ναι. Θα πάω, κλείσε. Και γάμι. Είναι μέσα ακόμα. Δεν τραβάτε εδώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πίσω. Θα βγει ο άνθρωπος, πηγαίνετε πιο μακριά, πηγαίνετε όλοι πίσω. Σας παρακαλώ πίσω. Σας παρακαλώ κύριε, θα βγει ο άνθρωπος που έχει χτυπήσει. Έλα, 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 δεν χρειάζεται και δεν παρακαλώ. Είχαμε καλές μας πέταξε αριστερά. Φύγαμε στο τζάμι απέναντι. Η ταχύτητα πρέπει να ήταν μεγάλη και πέρασε για το σταθμό. Ξέχασε να σταματήσει. Σε εισαγωγικά. Το δεύτερο που συμβαίνει μέσα σε δύο μήνες. Το δεύτερο. Έναν απότομο ελιγμό, τίποτα παραπάνω. Μιλάμε. Έναν απότομο ελιγμό. Τα υπόλοιπα ήταν πλάσματα δευτερολέπτου. Μην τα κρύψετε, γράψτε όλα, πες όλα. Το δεύτερο ατύχημα είναι όλα αυτό. Όλα τα βγάλεις. Σου δίνω εγώ την άδεια. Εγώ σου δίνω την άδεια. Ο άνθρωπος μου είναι αυτός που είναι εξαπλωμένος εκεί. Η δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα που συμβαίνει αυτό με το τρένο. Ο αστυνομικός επάνω είπε ότι φταίει ο οδηγός. Αυτή η δουλειά δεν θα μείνει εδώ. Δεν θα μείνει εδώ. Κοιτάξτε τον άντρα μου πώς είναι. Κοιτάξτε τον. Πού πηγαίνατε εσείς? Κόρυδο στο νοσοκομείο. Πού πηγαίνατε το τρένο? Έχω τον εδώ, εδώ, Αγίου Θεοδόρους. Και το τρένο δεν σταμάτησε. Πήρε σβάρνα τα πάντα μπροστά. Τα πήρε όλα σβάρνα και έφυγε. Τι τραυματίστηκε, κυρία? Ναι, ναι. Πάρτε, δεν σταμάτησε καθόλου. Πήρε βολίδα, ξέρω εγώ, έχει μεθύσει, ξέρω εγώ τι έχει κάνει. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, είναι η δεύτερη φορά. Πώς τραυματίες έχει? Την άλλη φορά κουτήμα του μπάρινε. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι. Τι έγινε εκείνη την ώρα? Συγγνώμη λίγο, γιατί έχουμε κι άλλον εδώ να τοποθετήσουμε. Συγγνώμη, Δημήτρη. Λοιπόν, ελάτε, θα καθίσουμε στα πλήρια της κυρίας.